Την ανάγκη ύπαρξης ενός σχεδίου διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών από τις λιμενικές και τοπικές αρχές με την καθοδήγηση των συναρμόδιων υπουργείων, τόνισαν μέλη της ΠΕΔ Κρήτης και πρώην δήμαρχοι που παραβρέθηκαν στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Δημάρχων στα Χανιά. Υπάρχουν λύσεις, έχουν επεξεργαστεί. Οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πρόβλημα. Αλλά εδώ νομίζω είναι και η ευθύνη της πολιτείας πάρα πολύ μεγάλη, διότι σας είπα, δεν υπάρχει οργάνωση. Νομίζω όμως ότι θα βρεθεί η βέλτιστη λύση, ούτως ώστε να υποδεχτούμε τον καλύτερο τρόπο αυτούς τους ταλαιπωρημένους ανθρώπους και δυστυχείς ανθρώπους. Εν αναμονή μιας συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αιγύπτου, οι δήμαρχοι της Κρήτης προσδοκούν ανάσχεση του κύματος μετανάστευσης προς τη Γάβδο και τη Νότια Κρήτη, ενώ δηλώνουν έτοιμοι να συζητήσουν με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου για τη χάραξη μιας στρατηγικής διαχείρισης της κατάστασης. Θα προσπαθήσουμε με την εμπειρία των παρελθόντων χρόνων και την πολιτεία να πείσουμε σε σωστές πολιτικές, αλλά και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τις ευθύνες της. Διότι εμείς εδώ είμαστε τα σύνορα της Ευρώπης και το θέμα αυτό μας αφορά εμάς άμεσα, αλλά είναι συνολικά ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Ο Δήμαρχος Χανίων χαρακτήρισε αδιανόητο το γεγονός ότι οι αρχές κινούνται στα τυφλά χωρίς συγκεκριμένο πλάνο για την υποδοχή και φιλοξενία των μεταναστών που φτάνουν κατά κύματα. Θα δώσει την ευκαιρία στους αυτοδιοικητικούς του νησιού να θέσουν τα προβλήματα που καλούμαστε να διαχειριστούμε, προβλήματα τα οποία δεν μας αναλογούν, προβλήματα τα οποία δεν έχουμε τα εργαλεία να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε και κυρίως προβλήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε καθαρά για τους ευνόητους και ανθρωπιστικούς λόγους που οφείλουμε όλοι να επιδικρύουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν επέλεξαν αυτή τον δρόμο της προσφυγιάς. Εν ενεργεία και πρώην δήμαρχοι του νησιού που συναντήθηκαν στο ιστορικό καφέ Κήπος με την ευκαιρία της κοπής της πίτας της Ένωσης Δημάρχων, μίλησαν ακόμη για αναγκαίες τομές στην αυτοδιοίκηση και για την ανάγκη στήριξής της από την πολιτεία. Τούτη την ώρα η αυτοδιοίκηση χρειάζεται μια όχι δομική μεταρρύθμιση, χρειάζεται μια λειτουργική μεταρρύθμιση όπου θα συμπεριλάβει το σύνολο του κράτους. Δηλαδή, δεν θα συμπεριλάβει μόνο τον πρώτο βαθμό και τον δεύτερο βαθμό, πρέπει να συμπεριλάβει το σύνολο των Υπουργείων. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η αυτοδιοίκηση δεν είναι μόνο το μαξιλαράκι του συστήματος, αλλά είναι και ο βασικός μηχανισμός που κρατάει όρθια την κοινωνία. Και η ενεργεία και οι πρώοι δήμαρχοι, όλοι μαζί οι αυτοδιοικητικοί, θα συμβάλλουμε για ό,τι καλύτερο έχει να κάνει με το νησί μας, την Κρήτη. Στην εκδήλωση της Ένωσης Δημάρχων Κρήτης έδωσαν το παρόν αυτοδιοικητικοί από τις 4 περιφερειακές ενότητες.